Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερψήφισε την πρόταση για τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής, συμφώνησε και συμφωνεί με την ανάγκη να διερευνηθεί στο σύνολό της η προσπάθεια επιχείρηση πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης, το πώς πραγματικά κατασπαταλήθηκε το δημόσιο χρήμα μάλιστα σε μια περίοδο, στην περίοδο της πανδημίας, και γι' αυτό το λόγο προσήλθαμε και στις εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής με σκοπό να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στο να διερευνηθούν όσα υπήρχαν τέλος πάντων και στην πρόταση που έγινε κατά τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Εν τούτης, οι εργασίες της Επιτροπής επιβεβαίωσαν εμπολείς την τοποθέτηση και τις εκτιμήσεις του κόμματός μας τόσο κατά τη συζήτηση της Ολομέλειας, στην Ολομέλεια για τη συγκρότησή της, όσο και κατά τη διάρκεια των εργασιών της, ότι αυτού του είδους οι επιτροπές έχουν συγκεκριμένες δυνατότητες, αφού δεν μπορούν να ξεφύγουν ούτε από τους δεδομένους κάθε φορά συσχετισμούς, αλλά και από τα όρια που τελικά καθορίζονται από την πλειοψηφία και τις εκάστοτε πολιτικές σκοπιμότητες που επιχειρούν να εξυπηρετηθούν. Γι' αυτό το λόγο, κατά τη γνώμη μας, δεν δικαιολογούνται, αν θέλετε, για να μην πούμε πομπόδιες εκτιμήσεις, έστω αβάσιμες προσδοκίες για τη σπουδαιότητα και την αποτελεσματικότητα που θα μπορούσε να έχει η νέα πρόβλεψη στο Σύνταγμα για την δυνατότητα από την μειοψηφία να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές, γιατί όπως αποδείχθηκε περίτρανα, και αυτή δεν μπορεί να ξεφύγει σε καμιά περίπτωση από τα όρια που η κάθε κυβερνητική πλειοψηφία καθορίζει. Την εκτίμηση αυτή επιβεβαίωσε απόλυτα η απαράδεκτη απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας και πρωτοφανής σε ένα βαθμό να αποκλείσει από τους προς εξέταση μάρτυρες τους αρμόδιους υπουργούς και άλλους πολιτικούς παράγοντες που προτάθηκαν και από το ΚΚΕ αλλά και συνολικά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με το, κατά τη γνώμη μας, καθόλου σαφρό επιχείρημα ότι αυτή η υποχρέωση των αρμόδιων πολιτικών προσώπων να καταθέσουν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής, με την ιδιότητά τους ως μαρτύρων βέβαια, εξαντλήθηκε μέσω των ερωτήσεων ή άλλων κοινοβουλευτικών διαδικασιών που είχαν προηγηθεί. Κάτι που, κατά τη γνώμη μας, υποτιμά ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, και την ίδια τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής. Η μεθόδευση αυτή, κατά τη γνώμη μας, απέβλεπε στην αποσιώπηση των όποιων πολιτικών ευθυνών και βέβαια είχε ως αποτέλεσμα να εμποδίσει τη διερεύνηση της ουσίας των ελεγχόμενων πράξεων, εκφυλίζοντας την πραγματικότητα και την όλη διαδικασία. Πολύ περισσότερο όταν κατά την εξέλιξη της διαδικασίας φάνηκε ότι ακόμα και χρήσιμα έγγραφα που ζητήθηκαν και θα μπορούσαν, αν θέλετε, να αποδείξουν ένα κομμάτι, ένα μέρος των συνεννοήσεων που γινόντουσαν μεταξύ του Υπουργείου και της Αναθέτουσας Αρχής, δεν έφτασαν ποτέ στην Επιτροπή με ευθύνη της κυβέρνησης. Και βέβαια παρόλα αυτά η Επιτροπή συνέχισε και ολοκλήρωσε σε σύντομο χρόνο τις διαδικασίες της. Δεύτερον, επιβεβαιώθηκε ως προς την ουσία των ερευνόμενων πράξεων ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης στα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο πλαίσιο της επωνομαζόμενης λίστα Πέτσα δεν διαμορφώθηκε με τα όποια κριτήρια αντικειμενικότητας και διαφάνειας όσον αφορά τόσο την επιλογή των μέσων όσο και την κατανομή των ποσών σε αυτά, ενώ είναι προφανές ότι στην επιλογή των κριτηρίων επέδρασαν καθοριστικά πολιτικές σκοπιμότητες ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση του κάθε μέσου. Αυτό προκύπτει από τα εξής γεγονότα. Πρώτον, παραμένει άγνωστο και δεν δόθηκαν στην πραγματικότητα ουσιαστικές εξηγήσεις για τα συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία κατανεμήθηκε το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης,
έγινε επίκληση για διάφορους αλγορίθμους κλπ, που όμως σε καμιά περίπτωση ούτε μπορούν να διασταυρωθούν, ούτε έγινε κατάθεση και ούτε έγιναν γνωστά ούτε βέβαια στα κόμματα και στην Εξεταστική Επιτροπή, ούτε και στα ενδιαφερόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στους αρμόδιους φορείς γι' αυτό, τα συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία έγινε η κατανομή της διαφημιστικής δαπάνης. Δεύτερον, ομολογήθηκε στην ουσία από την εργολήπτρια εταιρεία ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο, δεν αμφισβητείται στην πραγματικότητα ούτε από την πλειοψηφία, ότι καθοριστικό ρόλο για τον αποκλεισμό μέσω ενημέρωσης από τη διαφημιστική δαπάνη, καμπάνια, έπαιξε το επικριτικό προς την κυβερνητική πολιτική περιεχόμενο της αρθρογραφίας του. Ακόμα, ομολογήθηκε ότι το αναθέτον Υπουργείο διατηρούσε τη δυνατότητα, δυνατότητα την οποία την αξιοποίησε κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, να προτείνει συγκεκριμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης προς την ανάδοχο του έργου εταιρεία, μέσα που, όπως ισχυρίζονται, αυτοπροτάθηκαν προς το Υπουργείο ή άγνωστο και με ποιο τρόπο έγινε η επιλογή τους, τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο είχε παράλληλα και την αποκλειστική αρμοδιότητα της έγκρισης της λίστας και της κατανομής της διαφημιστικής καμπάνας σύμφωνα με την υπογραφή σαν σύμβαση. Άρα το ίδιο το Υπουργείο μπορούσε και να προτείνει συγκεκριμένα μέσα και να εγκρίνει μετά την ένταξή τους στην λίστα. Ουσιαστικά η όλη διαδικασία για τους λόγους αυτούς είχε περισσότερο χαρακτήρα επιλεκτικής οικονομικής στήριξης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρά την ίδια την ουσιαστική ενημέρωση του ελληνικού λαού. Μάλιστα, παρακάμφθηκε και το υπάρχον, πλην όμως ανεπαρκές νομοθετικό πλαίσιο για τα κοινωνικά μηνύματα που μεταδίδονται υποχρεωτικά δωρεάν από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, με το σαθρό επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δέσμευση στα μέσα να τα μεταδίδουν σε ώρες υψηλής τηλεθέασης και ακροματικότητας. Πολύ περισσότερο σαθρό παραμένει και το επιχείρημα που αξιοποίησε σήμερα η συγκήτρια της πλειοψηφίας, ότι τέτοια υποχρέωση δεν προβλέπεται για περιφερειακά μέσα. Κατά τη γνώμη μας θα μπορούσε αυτό να διορθωθεί με νομοθετική ρύθμιση, αντί για να υπάρξει αυτή του είδους η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που στην πραγματικότητα παρέκαμπτε αυτή τη δυνατότητα. Και επιμείναμε σε αυτό το αίτημα, γιατί θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο και προκλητικό την ώρα που υπάρχει ένας τόσο σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, τελικά οι ίδιοι οι φορολογούμενοι, οι ίδιοι οι πολίτες να καλούνται να πληρώσουν για να ενημερωθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να προστατευτούν από μια τέτοια απειλή όπως είναι αυτή η πανδημία. Αυτή λοιπόν η αδυναμία ουσιαστικού ελέγχου της αντικειμενικότητας των κριτηρίων κατανομής της διαφημιστικής δαπάνης, που διαμορφώνει στην πραγματικότητα ευνοϊκές συνθήκες για διαφανείς δοσοληψίες, αποδεικνύει και την ορθότητα και την αναγκαιότητα της νομοθετικής ρύθμισης που πρότεινε επανειλημμένα μετροπολογία του ΚΚΕ, για να μπορεί να ελέγχεται η σχετική διαφημιστική δαπάνη με αυστηρούς διαφανείς κανόνες και πρόβλεψη ποινικών κυρώσεων στην περίπτωση παραβίασής τους. Αυτό θα εξασφάλιζε και την ουσιαστική εφαρμοσιμότητα των ρυθμίσεων. Επομένως, στην συγκεκριμένη τροπολογία προβλέπαμε πρώτον ότι τα μηνύματα που αφορούν την προστασία της δημόσιας υγείας, την προστασία από σοβαρό κίνδυνο απειλή όπως είναι μια πανδημία και την ενημέρωση του ελληνικού λαού θα πρέπει να μεταδίδονται, να καταχωρίζονται ή να αναρτώνται ανάλογα με το μέσο υποχρεωτικά και δωρεάν σε όλα τα μέσα και όχι με όρους διαφημιστικής καμπάνιας. Αυτό, αν θέλετε, καταρρύπτηκε το επιχείρημα που χρησιμοποιήθηκε από την κυβέρνηση ότι δεν υπήρχε τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει τους όρους με τους οποίους θα προβάλλονται τα κοινωνικά μηνύματα με επάρκεια. Δεύτερον,
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, όπου χρειάζεται να υπάρχει διαφημιστική καμπάνια για την προβολή της δραστηριότητας υπουργείων ή άλλων υποπτευόμενων φορέων του δημοσίου, αυτή θα πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι δυνατόν με όρους διαφάνειας και με αντικειμενικά κριτήρια, χωρίς απαράδεκτους αποκλεισμούς, χωρίς επιδότηση ανύπαρκτων μέσων, διαμορφώνοντας ακριβώς τέτοιου είδους συνθήκες που θα παραπέμπουν ευθέως σε συναλλαγή. Τρίτον, προβλεπόταν η δυνατότητα να δημοσιεύεται αναλυτικά το σύνολο της διαφημιστικής δαπάνης του Υπουργείου ανά ποσό και ανά μέσο ενημέρωσης μέσα σε 10 ημέρες από την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. Στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, καθώς επίσης να παραδίδεται σχετική κατάσταση και στην Αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Να λοιπόν πως θα μπορούσαν να εκλείψουν τέτοιου είδους φαινόμενα όπως αυτά που αποτελούν αντικείμενο της σημερινής Επιτροπής. Ακόμα προέβλεπε η συγκεκριμένη τροπολογία για να καθίσταται αυτή ουσιαστικά εφαρμόσιμη, να στην περίπτωση που δεν τηρούνταν οι παραπάνω όροι, να καθίστανται οι συμβάσεις άκυρες και να αναζητούνται όσο χρεωστεί τους καταβληθέντα τα ποσά που καταβλήθηκαν στα μέσα ενημέρωσης. Ενώ ταυτόχρονα η παράληψη δημοσιότητας και η αποφυγή αναζήτηση των παραπάνω ποσών σε περίπτωση ακύρωση των σχετικών συμβάσεων να συνεπάγεται την ποινική δίωξη των υπαίτιων φυσικών προσώπων με την απειλή σε βάρος τους της ποινής φυλάκης εκτός αν υπάρχουν άλλες ποινές με βάση τον δημοσιοπολιτικό κώδικα. Τέλος, η τροπολογία του ΚΚΕ προέβλεπε ταυτόχρονα μέσα σε προθεσμία 3 μηνών την υποχρεωτική κατάθεση στοιχείων ανατρέχοντας σε διάστημα δεκαετίας, δηλαδή τα χρόνια της κρίσης και των αυστηρών δημοσιονομικών περιορισμών, για να δούμε για αυτά τα 10 έτη πού πήγαν τα χρήματα του ελληνικού λαού, σε ποιο μέσο και με ποια κριτήρια κατανεμήθηκαν. Αυτό, αν θέλετε, αποδεικνύει και την υποκρισία της Νέας Δημοκρατίας, που αν πράγματι ενδιαφερόταν να διευρύνει το αντικείμενο έρευνας της Επιτροπής και στην περίοδο, όπως λέει, της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, θα μπορούσε να είχε υιοθετήσει αυτή την πρόταση, την νομοθετική παρέμβαση του ΚΚΕ, και να ερχόντουσαν σε γνώση και του Κοινοβουλίου και φυσικά του ελληνικού λαού όλα αυτά τα στοιχεία και μάλιστα σε περίοδο όλης της προηγούμενης δεκαετίας. Αυτή όμως η νομοθετική πρόταση του ΚΚΕ που πράγματι θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους φαινόμενα δεν έγινε δεκτή, όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, από τη Νέα Δημοκρατία. Απορρίφθηκε όμως και από τα άλλα κόμματα, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το Κίνημα Αλλαγής και από τα λοιπά κόμματα δεν υποστηρίχθηκε αυτή η νομοθετική παρέμβαση, αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα την κοινή επιδίωξη να παραμένει αυτό το διάτριτο νομοθετικό πλαίσιο που όλοι σήμερα καταγγέλουν, που επιτρέπει να συντηρείται ένας αδιαφανής μηχανισμός σχέσεων και διαπλοκής με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή με ένα μέρος αυτών, ώστε να συνεχίζει απρόσκοπτα ο εξοραϊσμός της εκάστοτε κυβερνητικής πολιτικής και ο μηχανισμός χειραγώγησης του ελληνικού λαού, που βέβαια επιτυγχάνεται με πολύ περισσότερα μέσα. Αντίστοιχα, σαθρό παραμένει και σε κάθε περίπτωση ανεπαρκές και το θεσμικό πλαίσιο στα ζητήματα των δημοσκοπικών εταιριών, όπου όπως προέκυψε από τη διαδικασία και τις ίδιες τις μαρτυρικές καταθέσεις, ακόμα και στις περιπτώσεις όπου τα τελευταία χρόνια καταγγέλθηκαν παράτυπες ή προβληματικές πολιτικού περιεχομένου δημοσκοπήσεις, ουδέποτε διενεργήθηκε ουσιαστικός και ολοκληρωμένος έλεγχος, φτάνοντας μέχρι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, με την επιβολή και των ανάλογων κυρώσεων, και βέβαια αυτό έγινε αξιοποιώντας αυτό το ανεπαρκές πλαίσιο ή σε ορισμένες περιπτώσεις την ασάφεια ως προς την αρμοδιότητα του εκάστοτε φορέα για την, κίνηση και την διενέργεια των συγκεκριμένων ελέγχων. Ιδιαίτερα σε σχέση με την επίμαχη δημοσκόπηση που εξέτασε η Εξεταστική Επιτροπή της Opinion Poll, παρότι διαπιστώνεται πράγματι η παράτυπη δημοσίευσή της χωρίς να αναφέρεται για λογαριασμό πιανού διενεργήθηκε η εν λόγω έρευνα, μέχρι
μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της εγκυρότητας της δημοσκόπησης στο σύνολό της και συγκεκριμένα ως προς το ουσιαστικό μέρος της αυτών των σταθμίσεων των στοιχείων της έρευνας από την ελεγκτική αρχή των δημοσκοπήσεων. Ακόμα, όπως προέκυψε από τη διαδικασία, κατά το διάστημα των επίμαχων ελεγχόμενων δημοσκοπήσεων που, όπως είπαμε, είχαν και αυτά τα στοιχεία της παρατυπίας, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Opinion Poll αναλάμβανε μέσω άλλης εταιρείας του έργα από το δημόσιο, μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, με τη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων ύψους 270.000 ευρώ. Και είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ μια τέτοια παράλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα που ο καθένας καταλαβαίνει, που την καταγγέλει ή καταλαβαίνει αν θέλετε και το περιθώριο που αφήνει για να διαμορφωθεί ένα έδαφος να αναπτυχθούν συνθήκες αδιαφάνειας και πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ωστόσο, δεν υπάρχει κανένα απολύτως ρυθμιστικό πλαίσιο που να το εμποδίζει, θέτοντας στοιχειώδεις περιορισμούς και ρυθμιστικούς κανόνες στις δημοσκοπικές εταιρείες, λόγω ακριβώς της φύσης της δραστηριότητάς τους. Είναι επομένως προφανές ότι αυτού του είδους η σύμφυση επιχειρηματικών συμφερόντων με το αστικό κράτος είναι καθόλου ασυνήθις και νομότυπη πολλές φορές στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας. Ωστόσο, αυτό είναι ταυτόχρονα το έφορο έδαφος που επιτρέπει την ανάπτυξη φαινομένων διαπλοκής, που δεν μπορούν βέβαια να αποκαλυφθούν στο σύνολό τους στο πλαίσιο των διαδικασιών μιας εξεταστικής επιτροπής, και ενώ καταγγέλλονται κάθε φορά από αυτούς που πλήττονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, στην πραγματικότητα όμως όλοι σας στηρίζετε αυτές τους κανόνες και έχετε ως Ευαγγέλιο αυτούς τους κανόνες λειτουργίας της καπιταλιστικής οικονομίας. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, προκύπτουν τουλάχιστον σοβαρές πολιτικές ευθύνες τόσο όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, όσο και για την ουσία των ερευνόμενων πράξεων αυτής. Η έκταση και η βαρύτητα αυτών των ευθυνών θεωρούμε ως ΚΚΕ ότι χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, παίρνοντας υπόψη και τις συνθήκες των εργασιών της Επιτροπής που δεν επέτρεψαν την ουσιαστική και σε βάθος έρευνα για το σύνολο των καταγγελόμενων πράξεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.